Οι ξεχασμένες παραδοσιακές γεύσεις και υλικά βρέθηκαν στο επίκεντρο του δεύτερου Φεστιβάλ Γευσηγνωσίας στο Λεβίδι. Ανακαλύψουμε βασικά γεύσεις του τόπου, συνταγές παλιές, ξεχασμένες, να πάρουμε υλικά από τον τόπο όσοι συμμετέχουν, να χρησιμοποιήσουν το μέλι, το ελατήσιο, του μενάλου, να χρησιμοποιήσουν τα υλικά του τόπου, να χρησιμοποιήσουν οτιδήποτε παράγει ο τόπος, έτσι ώστε να βγει μια καινούργια γεύση, να δώσουμε κάτι ξεχωριστό και να δοθεί μια ευκαιρία να μαζευτεί ο κόσμος, να περάσει καλά, να διασκεδάσει. Ντόπιοι και επισκέπτες βρέθηκαν εκεί, περνώντας αξέχαστες στιγμές στο πιο νόστιμο φεστιβάλ. Αυτή η γιορτή της γευσηγνωσίας και της μαγειρικής τίνει να γίνει θεσμός. Μπορώ να πω ότι έγινε ήδη θεσμός, θα γίνεται κάθε χρόνο. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τους σεφ που ήρθαν με πολύ καλή διάθεση και όρεξη να μας βοηθήσουν σε αυτό το διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες διαγωνίστηκαν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, στο παραδοσιακό φαγητό, στο γκουρμέ και στο γλυκό. Η βαθμολογία θα είναι από το 1 μέχρι το 20 για κάθε πιάτο. Οι τέσσερες ενότητες που βαθμολογούμε, η πρώτη θα είναι η πρωτοτυπία των υλικών που έχουν τα πιάτα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο πρωτότυπο υλικό, όχι κάτι κοινότυπο, όχι το οτιδήποτε, παίρνει μια σημαντική βαθμολογία. Μετά είναι η συνοχή των υλικών. Αν είναι κομμένα ομοιόμορφα, να μην έχουν υδαρές σάλτσες, δηλαδή να είναι ένα πιάτο όμορφο στημένο, να έρχεται κοντά σε ένα εστιατοριακό πρότυπο. Ύστερα είναι η παρουσίαση. Είμαστε πρόθυμοι να συμμετέχουμε και να βοηθήσουμε όλους τους συλλόγους για να αναδείξουμε τον πολιτισμό μας μέσα από τη μαγειρική. Πρώτον, φανταστική μέρα. Ο κόσμος μετά από όλο αυτό το project του Πάσχα και όλα αυτά δεν περιμέναμε. Έχει πάρα πολύ κόσμο και πολύ όμορφη συμμετοχή. Ο καθένας προσπαθεί να παντρέψει την παράδοση με την νεωτερότητα. Εδώ έχουμε δει πιάτα τα οποία δημιουργούν τέτοιες υποθέσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίοι συνδυασμοί και για την περιοχή και για τον κόσμο που θα δει κάτι διαφορετικό.